Στις 30 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε τη λειτουργία του στη χώρα μας το πρώτο ελληνικό ιδιωτικό αποτεφρωτήριο στη Ριτσόνα, 74 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Αποτέφρωσης να κάνει λόγο για ιστορική στιγμή, καθώς η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στον κόσμο που αποκτά τη συγκεκριμένη υποδομή. Εν τω μεταξύ, με αρκούς ρυθμούς προχωρούν σχετικές διαδικασίες στον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος αναμένει ακόμα την έγκριση για τη διενέργεια διαγωνισμού για τη μελέτη κατασκευής του αποτεφρωτηρίου. Πάμε με τους γνωστούς ρυθμούς του δημοσίου, άρα το πάμε λαού-λαού να καλοψηθεί, φαίνεται το θέμα. Αυτό δεν έχει περάσει από 40 τσίματα, έχει περάσει από 140 τσίματα. Κολυσιεργίες. Βρισκόμαστε στη φάση που περιμένουμε την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη μελέτη της κατασκευής. Προσωπική διέστηση είναι ότι πριν από 3 χρόνια δεν το βλέπω να λειτουργεί. Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών σχολιάζουν θετικά τις εξελίξεις με το πρώτο αποτεφρωτήριο στην Ελλάδα, γεγονός που σημαίνει ότι συγγενείς νεκρών δεν θα καταφεύγουν σε κρεματόριο της Βουλγαρίας. Στο άκουσμα της είδησης, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο από πολίτες του νησιού που επιθυμούν την καύση και όχι την ταφή. Το κόστος ήταν μεγάλο για τη Βουλγαρία, για το εξωτερικό. Γύρω στα 1.500, εξαρτάται από την περιοχή που θα έφευγε η σωρός. Από την Κρήτη είχαμε περίπου 10 περιπτώσεις. Ναι, το χρόνο. Πιστεύω τώρα με το αποτεφρωτήριο και με τα μελλοντικά που σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες κινήσεις στην Ελλάδα, θα γίνουν πολύ περισσότερες, δηλαδή θα έχει μεγαλύτερη απήχηση. Οι εξελίξεις προβληματίζουν και την Εκκλησία της Κρήτης, καθώς η καύση των νεκρών θα αποτελέσει ένα μεγάλο πλήγμα και στις παραδόσεις μας, με το πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής να εξηγεί τους λόγους και να τραβά κόκκινη γραμμή στο κομμάτι των τελετών. Οι νόμοι της πολιτείας είναι πάντοτε σεβαστοί, όμως η Εκκλησία έχει τους δικούς της κανόνες και νόμους. Η αποτέφρωση δεν απευθύνεται στα μέλη της Εκκλησίας. Αυτό μπορούν να το ακολουθήσουν όσοι δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Όποιος θέλει να καεί, θα καεί. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο άνοιξε η Λότζια το Σεπτέμβριο του 2014. Ακολούθησαν το όχι του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, η αντιδράση στην Αλικαρνασσό, σφοδρές αντιπαραθέσεις στα δημοτικά συμβούλια, το πράσινο φως για τη χωροθέτησή του σε έκταση 45 στρεμάτων νοτιοανατολικά της Νέας Αλικαρνασσού και με την οικονομοτεχνική μελέτη να μπαίνει στο μικροσκόπιο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά με αστερίσκους ως προς τη βιωσιμότητα τέτοιας υποδομής σε επίπεδο Κρήτης. Με παπά, κανονικά. Όλα κανονικά γίνονται, θρησκευτική τελετή και μπορεί να γίνει και πολιτική τελετή, έτσι. Γίνονται και τα δύο. Η παράδοση της Εκκλησίας μας είναι η ταφή και όχι η καύση. Εάν κάποιος άνθρωπος επιθυμεί μετά το θάνατό του να καεί, είναι σεβαστή η επιθυμία του, αλλά δεν μπορούν να μας πιέσουν το να τελέσουμε και εξώδια κορουθία.